Για την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League, την προκήρυξη, το τηλεοπτικό συμβόλαιο αλλά και την τύχη της Football League, αναφέρθηκε σε παρέμβασή του στην εκπομπή Κυριακή στα Σπορ ο πρόεδρος της Ένωσης Λεωνίδας Λεουτσάκος. Την προηγούμενη εβδομάδα πήραμε το OK από τους ειδικούς, από τους επιδημιολόγους και μας δώσαν το OK να ξεκινήσουμε προπονήσεις. Ένα συμβούλιο την Τρίτη για να οριστικοποιήσουμε, να δούμε ποιες ημερομηνίες είναι εφικτές, γιατί θα πρέπει να κρατήσουμε και κάποιες ημερομηνίες που πρέπει να βάσει του υγειονομικού πρωτοκόλλου, το πόσο καιρό θα θέλουν οι αθλητές να είναι έτοιμοι για να ξεκινήσει πάλι, να ξεκινήσουν πάλι τα επίσημα παιχνίδια, να δούμε τις ημερομηνίες ακριβώς και να οριστικοποιήσουμε την ημερομηνία πότε θα ξεκινήσει η Super League 2. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για να αλλάξει. Θα πάμε κανονικά, γιατί προέχει ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο που είναι σε εξέλιξη να τελειώσουμε την ΕΡΤ και σαφώς θα πρέπει να τελειώσουμε τη διαδικασία που είχαμε στην αρχή συζητήσει μαζί τους. Την Τρίτη θα ανακοινώσουμε και κάποια πράγματα να μας βοηθήσει λίγο το κομμάτι που λέγεται επιδημία να πέσει στη χώρα μας για να μπορεί ο κόσμος να κυκλοφοράει και να αισθάνεται πιο ασφαλής και πιο άνετος. Θεωρώ ότι από πέρυσι που ήταν η πανδημία στη χώρα, ό,τι ήταν καλύτερο να κάνουμε και μπορούσαμε να το κάνουμε και ήταν στο χέρι μας, το κάναμε. Εδώ βλέπετε ότι και το πρωτάθλημα της Super League 1 και αυτό έχει προβλήματα πολλά. Μακάρι να ήταν στο χέρι μας σαν Ένωση και να είχαμε ξεκινήσει άμεσα και γρήγορα και να είχαμε τελειώσει και τα τηλεοπτικά και να οι ομάδες να μην είχαν αυτό το σοβαρό οικονομικό πρόβλημα που έχουν 8 μήνες από πέρυσι το Μάρτιο και να πληρώνουν συνέχεια επόδια από την τσέπη τους και να μπορούσαμε να είχαμε δώσει καλύτερη λύση. Δεν είναι μόνο στο χέρι μας. Ο πρόεδρος της Ένωσης προανήγγειλε και τη σειρά της Football League για επιστροφή στις προπονήσεις. Το αμέσως επόμενο βήμα είναι να κάνουμε έτοιμα. Μόλις δούμε πως πάνε και λίγο καλύτερα τα πράγματα, γιατί ξέρετε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι και λίγο φορτωμένη στο κομμάτι που λέγεται επιδημιολογικά. Να δούμε πότε θα μας επιτρέψουν να κάνουμε και ένα έτοιμο για να ξεκινήσουν και οι Football League προπονήσεις και να μπουν και αυτή τη διαδικασία να ξεκινήσουν το πρωτάθλημα. Όλα είναι συνατωμένα, γιατί είδατε και με τη Super League 2 πάνω από ένα μήνα γινόταν η διαδικασία, 40 μέρες να κάνουμε αιτήματα. Σαφώς πρέπει να πέσουν και τα κρούσματα πολύ, γιατί σας είπα και πριν ότι ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα έχουμε πολλές περιοχές που είναι και σε αυστηρό lockdown. Ο πρόεδρος της Ένωσης σχολίασε επίσης τις προσπάθειες που καταβάλει ο Γιώργος Πρασάς και η ομάδα της Καλαμάτας προκειμένου να επιστρέψει στην μεγάλη ποδοσφαιρική κατηγορία. Αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το έχει αποδείξει. Έχουν περάσει μεγάλοι παράγοντες, μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Έχει βοηθήσει και με παίκτες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σαφώς υπάρχει ένας παράγοντας υγιής που λέγεται ο κύριος Πρασάς, ο οποίος θέλει να βοηθήσει τον τόπο του και την καταγωγή του. Και σαφώς είναι αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να παραμείνουν και να στηριχθούν από το κόσμο της Καλαμάτας για να πετύχουν τους στόχους τους. Πρόκειται για έναν υγιή παράγοντα με μεγάλες δυνάμεις. Και χρειάζεται να είναι στο ποδόσφαιρο.